Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυριωδικίου Βόλου βρέθηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε σε ανήλικη μαθήτρια φιλώντας την στα χείλη και στο μάγουλο πριν από λίγες ημέρες στο πάρκο Καλλιθέας. Ο 35χρονος τελικά κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με αναστολή. Με τον όρο να συμμετέχει για ένα έτος σε συνεδρίες της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Βόλου για παράνομη βία και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το δικαστήριο διέταξε ακούσια νοσηλεία του 35χρονου, ενώ η συνήγορος του καταδικαστέντα παρουσίασε έγγραφο με τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει, όπως επίσης και έγγραφο για την νοσηλεία του το 2012 σε ψυχιατρική κλινική. Στην απολογία του, ο 35χρονος παραδέχθηκε την πράξη του. Την ίδια ώρα δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας υπηρεσίας στον 30χρονο Βολιώτη που κατελήφθη να έχει 99,32 γραμμάρια κάναβης σε 4 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες στο σπίτι του. Ο 30χρονος συνελήφθη την Τετάρτη από αστυνομικούς της δίωξης, καθώς μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες ναρκωτικών. Ο εισαγγελέας παρέπεψε τον 30χρονο στον ανακριτή, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.